στοιχειούχος και δάσκαλος του ελληνικού πολιτισμού, θα ήθελα να ενώσω τη φωνή μου με τους υπόλοιπους συνέλληνες, οι οποίοι διαμαρτύρονται εντόνως για την κατάπτυστη διάταξη του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με την αύξηση των χρόνων δανεισμού των αρχαιοτήτων μας από τα 10 στα 50 έτη. Καταγγέλουμε το γεγονός διότι η απόφαση αυτή στερεί από τους Έλληνες πολίτες, τους ειδικούς ερευνητές και επιστήμονες την επαφή με τα αρχαιολογικά αυτά αντικείμενα που θα δανειστούν στο εξωτερικό. Μάλιστα, τα έτη δανεισμού είναι τόσα πολλά που αν υποθέσουμε ότι φτάσουν στο όριο των 50 ετών, τότε γενιές Ελλήνων δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Θέλουμε να πιστεύουμε πως η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε από κάποιον σαθρό εγκέφαλο προς εξυπηρέτηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, αλλά ήταν αποτέλεσμα κακής σκέψεως. Προσωπικώς πιστεύω ότι τα αρχαιολογικά μας αντικείμενα πρέπει να δανείζονται μόνο για προσωρινές εκθέσεις και για ειδικές έρευνες στο εξωτερικό και πως πρέπει να καταργηθεί όχι μόνο αυτή η διάταξη για τα 50 έτη, αλλά και η προηγούμενη που ήταν για τα 15 ή 10 έτη, αν θυμάμαι καλώς. Το Υπουργείο Πολιτισμού, αντί λοιπόν να ακολουθεί μια πολιτική υποτέλειας που συνίσταται στην περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση των αρχαιοτήτων μας από τους ξένους, θα έπρεπε να διεκδικήσει νομικώς την επιστροφή κολοσιαίας σημασίας αριστουργημάτων ή έστω να ζητήσει μέρος των εισπράξεων από τα ξένα μουσεία στα οποία βρίσκονται παρανόμως. Θέλω κλείνοντας να συγχαρώ τον ακάματο μαχητή της αναδείξεως του ελληνικού πολιτισμού Γεώργιο Λεκάκη για την πρωτοβουλία του αυτή και ευελπιστώ η φωνή αυτή της διαμαρτυρίας μας να τύχει ευήκων ότων.